Σε κάθε τουλάχιστον κυνηγητική περίοδο παρατηρούν τα ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της, όπου οι κυνηγοί πυροβολούν άλλους με τελευταίο περιστατικό αυτό της δράμας, όπου μάλιστα ο τραυματισμός ήταν σοβαρός. Περιστατικά που φέρουν με το πιο δραματικό τρόπο στο προσκήνιο την ασφάλεια στο κυνήγι, για την οποία μάλιστα οδηγίες εξέδωσε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους κυνηγητικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα πάρα πολύ. Έχουμε εκδώσει ειδικά για αυτό το θέμα φυλάδιο, θα σας δείξουμε αργότερα, και το έχουμε μοιράσει σε όλους τους κυνηγούς. Πώς κρατάνε το όπλο, πώς προσέχουν το όπλο, πώς αδειάζουν το όπλο, πώς κυνηγάνε. Και έχουμε κάνει 2 σεμινάρια σχετικά με την ασφάλεια του κυνηγού. Είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να προσέχουν, ειδικά στις αρχές του έτους, όπου είναι πράσινη η βλάστηση και πρέπει να προσέχουν ό,τι κινείται, να διακρίνουν τι κινείται και μετά να σκοπεύουν. Εξάλλου υπάρχει το υποχρεωτικό και διώκεται ως παράβαση το πορτοκαλί γυλαίκο, το οποίο είναι απαραίτητο να το φοράνε. Όλοι οι κυνηγοί, από τη στιγμή που κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, πρέπει να φοράνε το πορτοκαλί γυλαίκο. Στην Ξάνθη ευτυχώς δεν είχαμε κυνηγητικό ατύχημα και ελπίζω τώρα που τελειώνει το κυνήγι σε ένα μήνα, να μην έχουμε μέχρι το τέλος και αυτής της χρονιάς κανένα ατύχημα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι κυνηγοί τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αποφευχθούν τέτοιου είδους ατυχήματα. Ναι, οι περισσότεροι κυνηγοί, οι παλιοί κυνηγοί έχουν άποψη, αλλά δυστυχώς πολλές φορές το σίγουρο δεν είναι και ασφαλές. Έλα μωρέ, δεν θα τύχει σε μένα, όλοι έτσι λέμε. Δυστυχώς, αν πατήσει τη σκανδάλη, δεν γυρνάει πίσω η σφαίρα. Και περισσότεροι κάνουν το ατύχημα από απροσεξία, από περισκεψία, από. Χίλια δυο υπάρχουν από. Είναι ενημερωμένοι. Λέτε ότι ναι. Παλιότερα οι παλιοί είναι, οι νέοι είναι ενημερωμένοι. Οι νέοι οπωσδήποτε διδάσκονται για αυτό το θέμα όταν παίρνουν την κυνηγητική τους άδεια για την ασφάλεια του κυνηγού. Γι' αυτό εξάλλου ο σύλλογός μας φέτος έχει προβήσει εκτύπωση περιοδικού για την ασφάλεια του κυνηγού όσον αφορά το όπλο. Πώς θα το χρησιμοποιεί, πώς θα το κρατάει. Η ασφάλεια του κυνηγού δεν είναι μόνο στο κυνήγι, είναι και στο σπίτι. Το όπλο πρέπει να είναι υψηλά, να μην φτάνουν παιδιά, να ελέγχεται η θάλαμη αν έχει φυσίγγι, δεν έχει. Και γενικώς θέλει και την ασφάλεια και στο σπίτι. Ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τόσο στους χώρους κυνηγιού όσο και στο σπίτι θα πρέπει να επιδεικνύουν οι κυνηγοί, προκειμένου ένα χόμπι να μην μετατραπεί σε παιχνίδι ζωής και θανάτου.